Το 2030, ο γιος μου είναι 26 ετών. Γεννήθηκε τη χρονιά της Χρυσόσκονης, το 2004, με Euro, Ολυμπιακούς και όλα αυτά τα ωραία. Στο απόγειο μιας εποχής που λίγα χρόνια μετά μας φαινόταν όλους σαν ψέμα. Τις εποχές που λεφτά υπήρχαν, δεν τις πρόλαβε προφανώς. Παρ' όλα αυτά όμως είναι τυχερός, γιατί η αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας θα τον πετύχει στα καλύτερα του χρόνια. Το 2030, λοιπόν, εργάζεται στην Aqua Incorporated, που είναι η πρώτη μεγάλη ελληνική πολυεθνική εταιρεία στον κλάδο του λιανεμπορίου και της εστίασης. Η Aqua έχει στήσει και διαχειρίζεται 60 concept stores και υπαίθριες αγορές σε περίπου 15 χώρες παγκοσμίως. Σκεφτείτε ότι στείνουν νησίδες Ελλάδας, πλατείες χωριών και νησιών ελληνικών στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Αμπουντάμπι, στο Σίδνεϊ, στη Σανγχάι. Εμπορεύονται ελληνική γαστρονομία, πάντα με ελληνικές πρωτεσίλες εννοείται, είδη λαϊκής τέχνης, χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα και αντικείμενα Ελλήνων σχεδιαστών. Γενικά πουλάνε αναμνήσεις από ελληνικό καλοκαίρι 12 μήνες το χρόνο. Ο γιος μου δουλεύει στο τμήμα Frontier Market Development και είναι υπεύθυνος για να ανοίγει νέες αγορές για την εταιρεία. Ταξιδεύει περίπου 10 μέρες το χρόνο και πηγαίνει σε διάφορες χώρες ενδιαφέροντος, βρίσκει εκεί τοπικούς συνεργάτες για να στείνει νέα σημεία πώλησης. Παίρνει καλά λεφτά, καλύτερα από ό,τι έπαιρνε η μητέρα του και εγώ στην ηλικία του, και αυτό το είχαμε λίγο ένα άγχος, αν τα παιδιά μας γενικώς τα βγάζουν πέρα πιο δύσκολα ή πιο εύκολα από εμάς. Αλλά στην παρέα του δεν έχει ούτε την καλύτερα αμοιβόμενη, ούτε την πιο ενδιαφέρουσα δουλειά. Η φίλη του, η Ιωάννα, μόλις αποφύτησε από το παράρτημα του Harvard στην Ελλάδα. Ναι, μόλις πήρε το διδακτορικό της στην κλασική φιλοσοφία. Πριν ακόμα καλά-καλά πάρει το διδακτορικό, την είχαν προσεγγίσει δύο εταιρείες από το Career Office του Harvard. Ένα ελληνικό startup, το οποίο μάλιστα σήκωσε πρόσφατα 10 εκατομμύρια δολάρια σε δεύτερο γύρο χρηματοδότησης, και το οποίο startup ασχολείται με software βασισμένο σε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, που προσομοιάζουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις ο ανθρώπινος εγκέφαλος, απομονώνοντας μάλιστα και τη γνωστική προκατάληψη του ανθρώπινου εγκεφάλου, το cognitive bias, για να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις χωρίς τον παραδοσιακό, τις παραδοσιακές προκαταλήψεις που έχει κάθε ανθρώπινος εγκέφαλος. Η δεύτερη προσφορά που έχει η Ιωάννα είναι από μια αμερικάνικη εταιρεία, η οποία ειδικεύεται σε θέματα εκπαίδευσης ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων, στη λήψη αποφάσεων και στην ηγεσία γενικώς. Πού να φανταστεί ποτέ ότι με ένα πτυχίο κλασικής φιλοσοφίας θα της άνοιγαν τέτοιες πόρτες. Άλλο παράδειγμα, ο κολλητός του γιού μου από το σχολείο, ο Σταύρος, αυτός ήταν πιο τυχερός ή πιο ικανός. Στα 21 του, αυτός είχε από μικρό παιδί μεγάλο πάθος με το ψαροντούφικο και το καλό φαγητό. Και στα 21 του βρέθηκε στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου της μεγαλύτερης εταιρείας ηχθειοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, η οποία αυτή η εταιρεία είχε προκύψει 3 χρόνια πιο πριν από μαζική συγχώνευση 4 μεγάλων προβληματικών υπερχρεωμένων επιχειρήσεων στα πλαίσια της γενικότερης αναδιάρθρωσης του κλάδου της ηχθειοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, που έγινε με ευθύνη και πρωτοβουλία των ελληνικών τραπεζών. Ο Σταύρος, λοιπόν, μια μέρα είχε τη φαϊνή ιδέα να πάει στα αφεντικά του, να πάει στη διοίκηση της εταιρείας και να τους προτείνει νέα είδη καλλιέργειας, πιο εξαγώγημα από την τσιπούρα και το λαβράκι, στοχεύοντας συγκεκριμένα σε πολύ ποιοτικά εστιατόρια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Μέσης Ανατολής που ειδικεύονται στο ομό ψάρι. 2-3 χρόνια μετά, ο Σταύρος ήταν International Trade Manager, ουσιαστικά υπεύθυνος για τις εξαγωγές 15 τόνων ελληνικού ψαριού ετησίως. Και μάλιστα είχε καταφέρει να στήσει μία διαδικασία εξαγωγική που έδινε στην εταιρεία τη δυνατότητα να ισχυρίζεται βάσιμα ότι είναι η μοναδική εταιρεία ηχθειοκαλλιέργειας που μπορεί να παραδώσει φρέσκο ελληνικό ψάρι ημέρας οπουδήποτε στην Ευρώπη μέχρι τις 3 ώρα το μεσημέρι. Αυτές οι δουλειές, βέβαια, 15 χρόνια πιο πριν, φαντάζαν όνειρο θερινής νυχτός.
Αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Με τον μεγάλο επενδυτικό νόμο του 2020, αυτό το οποίο έγινε είναι ότι δόθηκαν πάρα πολλά κίνητρα και έγιναν και κάποιες πολύ συγκεκριμένες κινήσεις στην αγορά εργασίας που διευκόλυναν τις επιχειρήσεις και μειώνανε πάρα πολύ τις εργοδοτικές εισφορές για νεοεπασχολούμενους και ανέργους. Αυτό σε συνδυασμό με τα κεφάλαια αναπτυξιακά του επενδυτικού νόμου οδήγησαν σε μια πάρα πολύ μεγάλη άνθηση και στο άνοιγμα πάρα πολλών νέων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η φορολογική μεταρρύθμιση του 2018-2021 γκρέμισε πάρα πολλά εμπόδια στην υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Και επίσης έδωσε επιτέλους το έναυσμα να ξαναέρχονται τα κεντρικά γραφεία μεγάλων πολυεθνικών και να στείλουν έδρα στην Ελλάδα. Αυτά τα δύο πράγματα σε συνδυασμό άλλαξαν τελείως την εικόνα της αγοράς εργασίας, η οποία ήδη από το 2020-2021 άρχισε να γίνεται πολύ ανταγωνιστική και το 2022 είδαμε και την πρώτη καθαρή ένδειξη αναστροφής των ροών μετανάστευσης, ειδικά για νέους αποφύτους, προς το εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η απόσταση που διήλυσε η Ελλάδα σε αυτά τα 15 χρόνια. Να σκεφτείτε ότι το ΑΕΠ της χώρας από το 2008 στο 2015 είχε χάσει 65 από τα 240 συνολικά δισεκατομμύρια ευρώ στα οποία βρέθηκε στην αρχή της κρίσης. Μέχρι το 2030 ήδη είχαν ανακτηθεί τα 50 από αυτά τα 65 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠ. Την μαύρη επταετία 2008-2015, 720.000 άνθρωποι χάσανε τη δουλειά τους και μείνανε άνεργοι. Τελικά, όλες οι τραγωδίες σε αυτή τη χώρα, μάλλον σε 7 ετίες συμβαίνουν. Μέχρι το 2030, όμως, είχαν δημιουργηθεί 650.000 νέες θέσεις εργασίας. Τα πενιχρά επενδυτικά επίπεδα του 2015, των 17 δισεκατομμυρίων ευρώ στο σύνολο της οικονομίας, είχαν τριπλασιαστεί σχεδόν μέχρι το 2030, είχαν φτάσει στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο 10 ήρθαν από ιδιωτικοποίησεις. Αλλά ήταν τόσο καταλυτική και πολλαπλασιαστική η επίδραση των ιδιωτικοποίησεων στο σύνολο του επενδυτικού κλίματος, που είχαμε τελικά αυτό το πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι στην Ελλάδα του 2030 τα παιδιά μου ζουν σε μια χώρα που έχει ένα πολύ διαφορετικό υπόδειγμα και ένα πολύ διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο. Στην Ελλάδα του 2030, τα παιδιά μου ξοδεύουν μόνο, η γενιά των παιδιών μου ξοδεύει μόνο το 45% του ΑΕΠ σε ιδιωτική κατανάλωση. Η δικιά μου γενιά ξοδεύει το 70% του ΑΕΠ σε ιδιωτική κατανάλωση. Στην Ελλάδα του 2030, 7 από τα 8 εκατομμύρια των φορολογουμένων πληρώνουν κανονικά και εμπρόθεσμα τους φόρους τους. Στην Ελλάδα του 2015 και του 2016, λιγότερο από τους μισούς φορολογούμενους πληρώνουν φόρο εισοδήματος κανονικά και εμπρόθεσμα και βεβαίως μέσω της υπερφορολόγησης πληρώνουν και για όλους τους υπόλοιπους. Οι 25χρονοι και οι 30χρονοι του 2030 έχουν εμπεδώσει την αξία της εμπιστοσύνης. Εμπιστεύονται και τους εμπιστεύονται. Η παιδεία, η υγεία, οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες, η δημόσια τάξη, η ασφάλεια δεν έχουν φτιάξει όλα το 2030. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις, υπάρχουν προβληματικές υποδομές, υπάρχουν κρούσματα διαφθοράς. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει η εμπιστοσύνη και η πεποίθηση ότι ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί, όπως μπορεί, και για τη δικιά του ευημερία, αλλά και για το κοινό καλό. Σε αυτή την πορεία, τη 15ετή, υπήρχαν 5 μεγάλα ορόσημα. 5 μεγάλες μεταρρυθμίσεις που κάνανε τη διαφορά. Πρώτον, η εθνική καμπάνια πάταξη της φοροδιαφυγής, που ξεκίνησε το 2017 και ολοκληρώθηκε το 2020, ήταν η πρώτη κεντρικά συντονισμένη προσπάθεια για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης και την δημιουργία φορολογικής συνείδησης στη χώρα. Ξεκίνησε μαζικά η διασταύρωση στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με τράπεζες, με ασφαλιστικές εταιρείες, με εμπορικές συναλλαγές όλων των φορολογούμενων, ακόμα και με social media feeds. Ως αποτέλεσμα αυτής της άσκησης, δημιουργήθηκαν απόλυτα εξακριβωμένες ενδείξεις για δεκάδες χιλιάδες ελέγχων σε όλη τη χώρα, για δεκάδες χιλιάδες ελέγχων φορολογικών δηλώσεων. Και ταυτόχρονα, και εδώ ήταν η μεγάλη καινοτομία,
στήθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο και ευρύ πλάνο επικοινωνίας με καμπάνιες προώθησης και διαφήμισης για να αυξηθεί η φορολογική συνείδηση που παίζανε για πάρα πολύ καιρό σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Υπολογίζεται ότι σαν αποτέλεσμα αυτής της τριετούς καμπάνιας, τα φορολογικά έσοδα του κράτους αυξήθηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 3 χρόνια αθλητικά. Αυτός ο Μποναμάς χρηματοδότησε τη δεύτερη μεγάλη μεταρρύθμιση, που ήταν η φορολογική μεταρρύθμιση, με ταυτόχρονη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αρχικά μειώθηκε ανώτατος συντελεστής ΦΠΑ. Εν συνεχεία, προσαρμόστηκε η κλίμακα των συντελεστών για τους μισθωτούς, το οποίο ουσιαστικά διεύρυνε τη φορολογική βάση. Στη συνέχεια, μειώθηκαν οι συντελεστές για τα εταιρικά κέρδη, και αυτό ήταν το πιο αναπτυξιακό μέτρο αυτής της μεταρρύθμισης. Όταν σχεδιάστηκε αυτή η μεταρρύθμιση, είχε ένα προϋπολογισμό που έλεγε ότι θα χαθούν 3 δισεκατομμύρια ευρώ από έσοδα λόγω της μείωσης των συντελεστών και υπολογιζόταν ότι θα αντισταθμιστεί αυτή η απώλεια από την καμπάνια πάταξης φοροδιαφυγής. Εν τούτης, είδαμε ότι το 2023-2024 η φορολογική μεταρρύθμιση από μόνη της είχε φέρει 5 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα φορολογικά έσοδα από τα έσοδα του 2018. Η τρίτη μεγάλη μεταρρύθμιση ήταν ο νέος επενδυτικός νόμος που έτρεξε από το 2020 έως το 2024. Προέβλεπε φοροαπαλλαγές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις μεγάλες επενδύσεις. Προέβλεπε επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για νέους απασχολούμενους και ανέργους. Προέβλεπε ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης χωροταξίας, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μεγάλες επενδύσεις με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από ένα συγκεκριμένο κατόφλι που έθετε. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που έτρεξε εκείνη την περίοδο, αυτός ο επενδυτικός νόμος κατέληξε το 2023-2024 να βοηθήσει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων για πρώτη φορά να πιάσει τους στόχους του. Τέταρτη μεγάλη μεταρρύθμιση στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Από την αρχή τέθηκε στο στόχαστρο η ταχύτητα. Το 2011 ο μέσος χρόνος απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα ήταν 817 ημέρες, σχεδόν 2,5 χρόνια. Το 2015 το 817 είχε γίνει 1580. Σχεδόν 4,5 χρόνια. Με πολύ συγκεκριμένες κινήσεις, κατάργηση νόμων και συγχώνευση άλλων νόμων, 400 νόμοι συγχωνεύτηκαν σε 100 και άλλοι 200 καταργήθηκαν. Ταυτόχρονα αυξήθηκε η διαχειριστική ικανότητα των δικαστηρίων και άλλαξαν οι διαδικασίες προσφυγής στη δικαιοσύνη για να μην γίνονται καταχρηστικές προσφυγές που αυξάνουν πάρα πολύ τις υποθέσεις προς εκδίκαση. Καταφέραμε και ρίξαμε τον συνολικό χρόνο εκδίκασης στον ένα χρόνο, δηλαδή περίπου στο 1/5 σε σχέση με σήμερα. Τέλος, ίσως η πιο μακρόπνοη από όλες τις τομές, ο διαχωρισμός της πολιτικής και της εκτελεστικής εξουσίας. Ξεκίνησε το 2019, όπου 200 γενικοί διευθυντές, ειδικοί και γενικοί γραμματείς σε υπουργεία, σε συγκεκριμένες κύριες θέσεις, προσελήφθηκαν με διαδικασίες πρόσληψης αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα και βεβαίως μακριά από κομματικούς μηχανισμούς. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το 2023 θεσπίστηκε επισήμως το ασυμβίβαστο ανάμεσα στη βουλευτική ιδιότητα και γενικότερα την ενασχόληση με την πολιτική, από την ενασχόληση με συγκεκριμένες κύριες θέσεις του κρατικού μηχανισμού, ακόμα και σε επίπεδο υφυπουργού. Η μεγάλη επίπτωση και η μεγάλη τομή αυτή δεν έχει εκτιμηθεί πλήρως ακόμα το 2030. Πιθανότατα όμως ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας δείξει ότι αυτό ήταν η πιο σημαντική καμπή στη θεμελίωση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και στο κράτος. Το 2030 ο γιος μου θα είναι 26 ετών. Η κόρη μου θα είναι 23 ετών. Τους αξίζει αυτή η Ελλάδα, όχι η σημερινή. Και αν ισχύει ότι αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα, ισχύει ακόμα περισσότερο ότι τα παιδευμένα τέκνα είναι ικανά για τα πάντα. Και οι γονείς τους, αν μη τι άλλο, είναι ικανοί να ονειρεύονται. Σας ευχαριστώ πολύ.